Να πούμε ότι ήταν μία από τις αγαπημένες μου στιγμές στην εκπομπούλα μας. Και έφυγε η μία θεά με λαχρινή. Και έρχεται η άλλη. Άλλη με λαχρινή θεά. Άλλη αγαπημένη στιγμή. Με την Ανούλα. Άργησε, μας. Άργησε πολύ να έρθει. Το δεν θα το ξανακάνω, σας το υπόθυμε. Μπράβο. Θέλω λίγο να δούμε το πλάνο τη Άννα. Τι και τι φοράει η Άννα Καλαϊτζάκη σήμερα. Απίστευτη. Περίμενε. Έχουμε. Πώς λέγεται το πάνω. Γυλαίκο είναι, ένα μακρύ γυλαίκο. Μακρύ αλλά δεν γυλαίκο. Φαίνεται. Είναι ναι. Total white, νομίζω ταιριάζουμε. Ναι. Σήμερα είμαστε αδερφούλες. Θα σερτίνε. Λοιπόν, έχουμε σήμερα ένα πολύ όμορφο θέμα για όλες εσάς. Κυρίως οι γυναίκες, έτσι. Οι οποίες αναζητάτε κάτι πολύ ιδιαίτερο και ωραίο να βάλετε στο πρώτο ραντεβού. Να πω κάτι για όλες εσάς. Είπες, δεν είπες για όλες εμάς. Για όλες εσάς. Εγώ δεν αναζητάω ότι θα βάλω στο πρώτο ραντεβού. Λοιπόν, ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο θέμα, όντως. Δεν συνεχίζουμε. Όλες οι γυναίκες αναρωτιόμαστε όταν κάποιος μας πει να πούμε και θέλουμε τι να φορέσουμε. Είναι το κύριο πρόβλημά μας και είμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Στον καθρέφτη. Στον καθρέφτη και στη δουλάπα αναρωτιόντας τι θα φορούσαμε. Και τι θα βάλουμε. Τι θα βάλουμε. Μήπως είναι για να εντυπωσιάσουμε. Όχι, μήπως δεν είναι και πώς να βαφτώ. Όλα αυτά είναι λοιπόν. Και ανάλογα την περίσταση που θα πάμε, τι ώρα θα είναι μέρα. Βίντεο κλίση κανονικά. Και πρέπει να παίρνουμε υπόψη και τον άλλο, παιδιά, έτσι, όχι μόνο εμάς, τη δικιά μας. Δηλαδή, πιστεύεις ότι και ο άλλος είναι στην ίδια φάση με εμάς, λέει τι θα βάλω. Όχι, εννοώ ότι. Ανάλογα το χαρακτήρα. Το στυλ του άλλου. Στο πρώτο ραντεβού δεν πρέπει να δείξουμε ποιες είμαστε. Στο πρώτο ραντεβού πρέπει να δείξουμε την ταυτότητά μας. Αυτό ακριβώς. Αλλά επίσης δεν πρέπει να παραβλέπουμε την ταυτότητα του παιδιού που θα είναι απέναντί μας, γιατί αν είμαστε εμείς υπερβολικές και αυτό είναι λίγο πιο απλό. Εντάξει, χαλάει λίγο, μπορεί να φοβηθεί ο άνθρωπος, ρε παιδί. Λοιπόν, εμείς θα αναλύσουμε με βάση ότι θα πάμε, ναι, με γνώμονα ότι θα πάμε για φαγητό, για ποτό, για καφέ ή κάτι γενικό, να είμαστε safe. Έχω για όλες τις εκδοχές. Α, αυτό μπράβο. Ναι. Πολύ ωραία. Εννοείται. Δεν ξέρεις τι ώρα θα βγεις. Ναι, δεν ξέρεις και πού θα πας και μπορεί να σου κάνει και έκπληξη. Αυτό ακριβώς. Υπάρχουν και αυτοί. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Δεν καταλάβατε αυτό που είπε η Άννα, που είναι το πιο σημαντικό τελικά από όλα. Γιατί λέτε εσείς, λέει η Παντάνα, να έχουμε την ταυτότητά μας. Ναι, αλλά αν ο άλλος είναι ο πιο κυριλέ άνθρωπος που έχουμε δει ή αν ο άλλος είναι ο πιο εναλλακτικός που έχουμε δει, αναγκαστικά τώρα εδώ, Άννα, έχω την εξής ερώτηση. Δεν θα είμαστε ο εαυτός μας. Έτσι δεν είναι. Όχι, πρέπει να είμαστε ο εαυτός μας. Μα όχι. Εγώ θέλω να μου πει και τι δύο. Μα εφόσον μας διάλεξε. Εφόσον μας διάλεξε, ξέρει ποιες είμαστε, άρα δεν θα έχει πρόβλημα. Μα δεν αφορά μόνο εμάς. Θεωρώ, παιδιά, όταν κάποιος είναι εναλλακτικός, όπως λέει η Νίκη. Μία κυρία που είναι έτσι πιο. Too much, ας πούμε, σαν εμφάνιση. Της αρέσει το πιο καλοντήσιμο. Ίσως θα το αποφύγει το να κοιτάξει κάποιον τέτοιο σαν εναλλακτικό. Αλλά στην περίπτωση αυτή που μας τύχει να είναι εναλλακτική η όλη η εμφάνιση κάποιου, προσπαθούμε να προσαρμοστούμε λίγο, να μην μείνει και ο άνθρωπος στον τόπο που λέμε. Προσπαθούμε να προσαρμοστεί και αυτό σε εμάς τι κάνουμε. Μην φτάσουμε μετά με τις πέρλες και με τα στράς και όλος είναι με τα σταράκια. Ένα αθλητικό, ένα τζινάκι, ένα λευκό παντελονάκι, νομίζω θα σώσει την κατάσταση, να είμαστε ενεμένο εαυτός μας, αλλά να μπορέσουμε να δώσουμε και έδεσμο στον άνθρωπο. Φοράς και την πέρλα με το σνίκερ, κατάλαβες. Και να το ποδήσει. Γιατί αλλιώς δεν μας βλέπουν να φεύγουμε αλλιώς. Πάμε να δούμε. Μας έχεις φέρει φωτογραφίες. Ναι. Μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη. Αγαπημένη ταινία. Ναι. Αυτό κάνουμε όλες οι κυρίες, νομίζω. Πρώτη επιλογή για ένα καφέ. Αν μας προτείνουν να πάμε για ένα καφέ μεσημεριανό προς απόγευμα, πρώτη επιλογή μπορεί να είναι ένα τζιν με ένα ωραίο σακάκι από πάνω, όπως η πρώτη φωτογραφία, ένα καρό που βλέπουμε. Ωραίο αυτό, μου αρέσει. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Μπορούμε να αποφύγουμε τη γόβα, ας πούμε, να είναι ένα αθλητικό και πιο casual, αν δεν θέλουμε να είμαστε τόσο πολύ καλοντυμένες. Μετά, total jean look, denim look. Που το έχουμε ξαναδείξει. Ναι, το έχουμε ξαναδείξει. Safe. Αλλά είναι safe επιλογή και μπορεί να μας βγάλει από τη δύσκολη θέση πολύ εύκολη, ειδικά αυτή την περίοδο. Και είναι και all day long. Δηλαδή το φοράς και για καφέ, το φοράς και για ποτό. Με διαφορετικό παπούτσι, ναι. Και αξεσουάρ πιο έντονα. Mm-hmm. Αυτό. Μετά, λευκό παντελόνι. Επίσης, μας της εποχής και πολύ εύκολο. Μπορούμε να το συνδυάσουμε με πολλές επιλογές χρωμάτων μπλούζας, πουκάμισου και να του δώσουμε ένα στυλ και μία προσωπικότητα που θα μας ανταποδίδει αυτό που θέλουμε, νομίζω. Μετά, επόμενη.
Αυτό τώρα. Ναι, μιλάμε ξεκάθαρα για καφέ. Δεν μπορούμε να πούμε, αν μας πει ο άλλος να πάμε για νεκρή στο βράδυ, να βάλουμε την πρώτη. Ένα στυλ έτσι όπως η πρώτη εικόνα. Νομίζω ότι θα μπορούσα. Η πρώτη εικόνα είναι πολύ εύκολη. Ναι. Το τζιν είναι πιο casual. Ναι, για φαγητό σε ένα εστιατόριο δεν θα το έλεγα. Εάν είναι σε ουζερί ή κάτι. Ή σε κάποιο μπάρ. Με ζεροπολείο, ναι, θα μπορούσαμε. Αναστεναγμή και κακό. Ωραία, χρώματα. Αυτό είναι επίση άλλη μια επιλογή για καφέ. Καμπάνα, παντελόνι που είναι επίση το βλέπουμε πάρα πολύ στα μαγαζιά, στα περιοδικά. Μπορούμε να το συνδυάσουμε και πολύ ωραίο το λευκό. Φαίνεται εδώ ότι μπορεί να συνδυαστεί με γκρι μπλουζάκι και το κίτρινο. Τέλειο. Ανοιξιάτικο συνδυασμό που επίση θα μα βγάλει από τη δύσκολη θέση. Και μπορεί να φορεθεί από το πρωί μέχρι το απόγευμα, άνετα. Οπότε και πρωινό να είναι ο καφέ, άνετα μπορεί να φορεθεί και με ψηλό τακούνι ή με αθλητικό επίση. Αν είναι πρωινό ο άλλο ο τύπο, δεν μπορούμε να είμαστε πρόχειροι. Ή αν έχουμε το κατάλληλο ύψο, μπορούμε να το βάλουμε και με αθλητικό, ναι. Ενδιάμεσο ένα υφασμάτινο παντελόνι με χρώμα και μπορούμε να συνδυάσουμε σαν αντίθεση και χρώμα γυλαίκο όπως καλή ώρα φοράω εγώ, απλά είναι σε total white. Μπορούμε να το συνδυάσουμε σε κίτρινο ή και σε κόκκινο. Απλά εδώ τώρα υπάρχει το color block, δηλαδή συνδυασμός χρωμάτων, το οποίο πρέπει να το προσέξουμε, δηλαδή αν δεν είμαστε σίγουρες για το αποτέλεσμα, ας πάμε σε πιο ήρεμες αποχρώσεις. Και μετά, σαν τελευταία επιλογή, τζιν. Με ένα σακάκι που μπορούμε να το συνδυάσουμε με το ίδιο χρώμα μπλούζας από μέσα. Ναι. Η κόμπα μπορεί να την παραλείψουμε κιόλας, θα χρειάζουμε ένα αθλητικό. Ναι. Ή κάποιο πέδιλο, ναι. Τώρα που είναι πιο καιρός, έτσι πιο... Ναι, πέδιλο ναι. Όχι ακόμα, όχι ακόμα τόσο. Είστε σίγουροι? Ξέρω ναι. Ναι. Καλά, εδώ στο νησί μας έχουμε άλλο καιρό. Κοίτα, αν είναι μία παντελόνα που μπορεί να το καλύπτει, μπορούμε να φορέσουμε. Γιατί είσαι τόσο κάθετη στο όχι πέδιλο. Ευτυχώς μην πάρει το βίντεο αυτό, όταν θα δω την Άννα έξω, να ναι. Της δείχνω τι λέει. Απλά με είδε χθες και φορούσα πέδιλο, απλά ήταν η παντελόνα που δεν γινότανε. Ναι, σε κάποιες περιπτώσεις. Εντάξει, ναι. Απλά, στην τελευταία περίπτωση, το όλο θέμα είναι πολύ casual, οπότε μία γόβα είναι ιδανική περίπτωση για να το εξισορροπήσουμε, να του δώσουμε το κάτι της το παραπάνω, να το εξυψώσουμε. Και ωραία γόβα αυτή. Να πω εγώ κάτι. Α, κλασική. Είπαμε πριν ότι το τζιν δεν θα μπορούσαμε να το βάλουμε σε κάτι πιο καλό, ας πούμε σε ένα εστιατόριο. Εγώ έτσι όπως το βλέπω στην τελευταία φωτογραφία με το μαύρο σακάκι από πάνω και τη γόβα, θα το έβαζα και σε ένα εστιατόριο. Και εγώ γιατί αυτό μου φαίνεται. Μόλις ναι, ναι, φαίνεται για πρώτο ραντεβού μιλάμε όμως. Ναι, τώρα. Για πρώτο. Πώς θα εντυπωσιάσει πρώτο ραντεβού έτσι. Εντυπωσιάζει την προσωπικότητά σου. Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι, αλλά είναι βασικό συστατικό πέρα. Το ένα στο άλλο. Για βράδυ, αν θέλατε τόσο πολύ να φορέσετε τζιν, εγώ θα πρότεινα να του βάλουμε ας πούμε κόκκινη τσάντα, αξεσουάρ, χρυσό. Να του δώσουμε ένα μία ένταση. Χρυσό, μεγάλο ναι. Σκουλαρίκι, ας πούμε. Ναι. Και λίγο έντονο βάψιμο. Έντονο κολλιέ. Κοιτάξτε, για το βάψιμο, έχω να σημειώσω και εδώ ότι καλό θα είναι σαν πρώτο ραντεβού στο βάψιμο να είμαστε απλές. Φιδωλές. Έτσι, ακριβώς. Πολύ ωραία. Ναι. Τι ωραίο το πράσινο. Πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Σμαραγδί. Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Ωραίες φωτογραφίες, μπράβο, Ανούλα. Σας ευχαριστώ, κορίτσια μου. Το πρώτο είναι καταπληκτικό για παιδιά. Απίστευτο. Είναι πού να βρούμε τώρα ένα τέτοιο παντελόνι. Είναι παντελόνι ψηλόμεσο με ιδιαίτερο χρώμα. Προσπαθήστε να επενδύσετε σε κομμάτια που έχουν ιδιαίτερα χρώματα. Και μπορείτε να συνδυάσετε με απλά μπλουζάκια. Mm. Ένα κομμάτι τη φορά. Όπως βλέπουμε εδώ, παντελόνι που έχει συνδυαστεί με την ίδια απόχρωση τσάντας. Και ένα λευκό πουκάμισο. Θα εντυπωσιάσουμε σίγουρα. Απλά είναι μια δυναμία μου. Απλά λεπτάκια πέριτα. Ναι. Στη συνέχεια, αν θέλουμε να είμαστε πιο θηλυκές, ας το πούμε, να αναδείξουμε κάποιο σημείο του σώματός μας. Με προσοχή βέβαια πάντα. Δεν θέλουμε να περάσουμε λάθος μήνυμα, κορίτσια. Έτσι. Σωστό και αυτό. Αυτό. Μπορούμε να επιλέξουμε ένα πιο ιδιαίτερο παντελόνι με χρυσές μπες αποχρώσεις. Το πράσινο το είναι πράσινο. Πολύ συγκεκριμένη μήπως περίοδο που είναι φοράμε. Είναι λίγο ναι. Υπερβολικό. Κοιτάξτε, για πρώτο ραντεβού. Ναι. οι κυρίες που τολμούν να το φορέσουν. Το πράσινο προτιμούσα... είναι για την Άννα Καλαϊτζάκη. το πρώτο ραντεβού. Θα προτιμούσα να μην φορεθεί από γυναίκες ξανθές. Αυτό. Γιατί? Γιατί το αποτέλεσμα θα είναι too much. Θα είναι too much. Ναι. Ενώ η μελαφρενή το σώζει λίγο. Ναι. Ναι. Το εξισορροπεί αρκετά. Το αποτέλεσμα είναι πιο απαλό, πιο ήρεμο.
Μετά μία safe επιλογή, τελευταία, λευκό κουστούμι, total white. Όπου αγαπημένο. Σήμερα. Ναι. Αγαπημένο. Αγαπημένο, διαχρονικό, κλασικό, σίγουρα θα κάνουμε εντύπωση. Βέβαια. Κλασάτες, γυναίκες, όπως θέλουμε, όπως βλέπουμε και στα περιοδικά, θα είμαστε μία από αυτές. Μπορούμε να το στολίσουμε με χρυσά αξεσουάρ είτε ασημί. Και ασημί, όπως το έχεις εσύ, είναι πάρα, πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Να δούμε και συνέχεια, το επόμενο. Και άλλες, ναι. Είμαστε πάλι στην κατηγορία φαγητό. Αχ, εδώ είμαι εγώ. Αυτό ήθελα να πω. Ολόσωμη. Και το κόκκινο σου πάει. Ναι, και το πράσινο. Ολόσωμη. Μπορούμε να επενδύσουμε σε μία ολόσωμη. Είτε πιο φαρδιά γραμμή, είτε γραμμή που να αναδεικνύει περισσότερο. Τώρα, θα πω πάλι εγώ. Ναι, για με αυτό πάμε στο πρώτο ραντεβού. Γιατί όχι. Ναι. Και για φαγητό, δεν είναι λίγο too είναι much. Είναι λίγο too much. Μπορεί για εμάς. Για κάποιον άλλο να μην είναι. Σίγουρα για εσάς. Εγώ λέω επιλογές. Μία ολόσωμη. Αν δεν τη βάλουμε έντονα αξεσουάρ, μπορούμε να την υποστηρίξουμε. Αυτό τώρα είναι για το πρώτο ραντεβού με έναν τραπεζικό. Έτσι. Δεν ξέρω εγώ. Κοίτα, άμα πας έτσι με σε έναν εναλλακτικό, ας πούμε, μάλλον δεν θα τα βρείτε. Μάλλον δεν θα τα αυτό που λέγαμε πριν. Όπως και εσύ κι αυτό. Όπως όταν ήρθε εδώ που λέει η Παντάνα ότι πήγα κουμπάρα σε βάφτιση. Ναι, αυτό. Είναι λίγο, ναι. Μετά, μύτη κλασικό φόρμα, παιδιά, είτε σε χρώματα, σε safe χρώματα άσπρο ή μαύρο. Ή λόγω άνοιξης μπορούμε να παίξουμε σε χρώματα, παλέτα χρωμάτων. Κόκκινο, κίτρινο, όπως καλή ώρα αυτό. Μαύρο, πάρα πολύ ωραίο. Τέλει, πάρα πολύ ωραίο το μύτη φόρεμα. Σε επιλογή και αυτή. Άκρος τελικό. Ναι. Στη μέση έχουμε μετά μία ολόσωμη επίσης. Με ένα ωραίο παπούτσι, να το βάλουμε, δείξουμε και ώμους, που είναι επίσης στη μόδα, πάρα πολύ το βλέπουμε. Αναδεικνύοντας έτσι οι ώμοι πάντα, παιδιά, όπως και να το κάνουμε, είναι ένα θηλυκό στοιχείο πάνω στο σώμα. Όπως και ο λαιμός. Ναι, και ο λαιμός και όλο αυτό το σημείο, οπότε είναι ωραία να αναδείξουμε κάτι τέτοιο. Και τελευταία, επίσης μία ολόσωμη, κόκκινη, που είναι εξίσου έτσι πιο σεξι, θα το έλεγα. Και πασχαλινή. Και πασχαλινή είναι, μπορεί να φορέσει. Αυτές νομίζω είναι επιλογές και για την Ανάσταση. Ναι. Αμέ. Το επόμενο θέμα θα είναι τι μπορούμε να φορέσουμε την Ανάσταση. Ωραία, τέλεια. Ναι. Να ενημερωθούμε. Αυτές είναι λοιπόν οι επιλογές που μπορούμε να φορέσουμε σε ένα ωραίο εστιατόριο, αν μας προτείνει να πάμε, να είμαστε σικάτες. Σε μία δεξιάτες. Ναι. Ναι. Αυτό πράσινο πάλι, τι ωραίο. Και το κόκκινο κάτω. Επίσης, φόρμα μακρύ. Σαν την ύφασμα. Μπορεί να μας βάλει και αυτό επίσης από τη δύσκολη θέση. Ένα καλό ύφασμα είπες. Σαν την ναι. Σατέν. Ναι. Πολύ καλή επιλογή και αυτή. Θηλυκή. Όπως επίσης και το δίπλα. Κουστούμι σε έντονο χρώμα και αυτό πάλι. Φούξια. Αλλά και αυτό όχι σε ξανθό. Δηλαδή θα είναι πολύ έντονο. Ξανθό θα είναι. Μου λες να αγοράζω φούξια. Ναι. Αλλά όταν πάμε για ένα ποτό. Ή μαζί άμα βγούμε, ναι, πολύ ευχαρίστως. Άκου τώρα να αγορέψεις. Δηλαδή, οι ξανθές έχουν τέτοιους περιορισμούς που οι μελαχρινές μπορεί να μην έχουν. Όχι, μπορούν να τα φορέσουν, απλά σαν πρώτο ραντεβού. Α, για ναι, μην υπάρχει αυτή, ναι, αυτή η ένταση, ναι, η αντίθεση. Ίσως το αποτέλεσμα να είναι τόσο ωραίο. Δείχνει πιο φτηνό η αλήθεια. Ναι. Και είναι αντικειμενικό αυτό που λέει. Ναι. Δεν είναι. Οι ξανθές έτσι. Εμένα μου πάει το ροζ για παράδειγμα, αλλά όταν θες να τα βάλεις όλα total pink και να είσαι και βαμμένη. Μπάρμπι. Ναι, too much. Μετά, ολόσωμο σαν φόρεμα. Σετάκι τύπου. Ναι, κάτω μπορούμε να το δούμε που είναι συνδυασμένο με χρυσά αξεσουάρ, όπως το είπαμε και προηγουμένως. Το δείχνει εδώ πιο. Το κόκκινο το κάτω, το μεσαίο δεν το βλέπω. Αυτό είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Κόκκινο, κρουαζέ, έτσι φόρεμα, ανάλαφρο. Και στη μέση, σιλουέτα και σκίσιμο. Αναδεικνύει χωρίς να προβάλλει. Ναι, δείξτε μας ένα μπλάντ παντάς. Πού να το βρούμε. Όση ώρα περιγράφει η Άννα, η παντάνας, αν δεν βλέπει τις εκφράσεις. Δεν βλέπω, ρε παιδάκι. Παρατηρεί και κάνει και τις εκφράσεις σαν τα παντάκια. Παντάνας, απες μου. Είμαι πολύ εκφραστική. Ποιο σημαντικό σου αρέσει πιο πολύ. Από αυτά που βλέπουμε τώρα. Ναι, από αυτά που βλέπουμε. Το άσπρο είναι πάρα πολύ ωραίο. Το άσπρο κέρδισε αμέσως, ναι. Είναι αλλά όχι, όλα είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι, η απλότητα. Πάντα κερδίζει. Όπως εσένα, έτσι και τον άλλο, παιδιά. Τον Μπορντό. Τον Μπορντό, παιδιά, είναι για πιο κυρίες που μπορούν να, έτσι, να θέλουν το κάτι της, να κάνουν το διαφορετικό. Ναι, είναι πιο τολμηρές. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο. Αχ, τι ωραίο! Δες το φόρεμα. Είναι θα το φορούσες, Νίκη. Πα, εύκολα.
Ανέφερε στο μόνο. Είναι τέλειο. Απίστευτο. Είναι αμάνικο γυλαίκο από τη μία και από την άλλη είναι σαν πουκάμισο. Διαφορετικό εντελώς ύφασμα. Πάρα πολύ ωραίο. Με αυτό θα κάνουμε τη διαφορά, αν θέλουμε δηλαδή να του μπούμε στο μάτι που λέμε. Έτσι, να είμαστε και σικάτες και σικάτες. Και μοντέρνες μπορούμε να το φορέσουμε αυτό. Έχουμε και άλλες επιλογές. Φυσικά. Ναι. Και ποτό. Έχουμε ποτό. Έχουμε τις ώρες της ημέρας. Αυτό ναι, βεβαίως. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ, κορίτσια, μπορούμε ναι, να αναδείξουμε λίγο παραπάνω κάποια σημεία του σώματος. Όπως τα πόδια μας. Ναι, όπως τα πόδια μας. Παίζοντας με ρομαντικά στοιχεία ρούχων, ναι, όπως η πρώτη εικόνα, που μπορεί να εξισορροπήσει το σεξ με το ρομαντικό. Δηλαδή, δεν θα είμαστε τόσο πολύ, πώς να το πω, προκλητικές. Θα είμαστε τόσο πρέπει. Έχει και δαντελίτσα. Το πρώτο τώρα, ειδικά αυτή την εποχή. Τέλειο. Είναι και μπόχο και θέλει και μαυρισμένη επιδερμίδα. Τέλειο. Αυτό τώρα το μαυρισμένο ο καιρός λίγο δεν μας βοηθάει. Δεν μας βοηθάει, αλλά. Εγώ, ας πούμε, μπορώ να το πάρω. Εσύ, ναι. Μα σε κάθε κουμπί να θυμίζει πόσο μαύρη είναι. Ναι, ναι, παιδιά, από μακριά την είδα πριν. Κάνει τη φορά, πραγματικά. Σαν να έχει πάει 10 μπάνια. Ναι. Τι λέω, 20 μπάνια στην παραλία. Σιγά σιγά έρχεται και η ώρα σας. Ναι, ναι, ναι. Σιγά σιγά πολύ όμως, όπως μέχρι τον Αύγουστο. Μετά, σορτσάκι, ψηλόμεσο, χρώμα. Για αυτή την εποχή, ό,τι πρέπει, κορίτσια. Σορτσάκι. Σορτσάκι από τώρα. Τολμηρό. Ναι, με ένα μακριμάνικο από πάνω, από γιατί πάνω. Όχι. Ναι, 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 ναι. Και τι πάλι για τον Τζένι αυτό. Το βράδυ μπορούμε να φορέσουμε έτσι ένα ψηλό πέδιλο. Πέδιλο. Ναι, 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 ναι. Να προσέχουμε να μην βάλουμε ακόμα πλατφόρμα. Καλά τα λέω. Είναι νωρίς. Πλατφόρμα όχι τόσο, ναι. Νωρίς. Θα, είναι πιο καλοκαιρινή επιλογή. Mm. Τακουνάκι. Τακουνάκι, ωραία. Ναι. Πεδιλάκι. Πεδιλάκι με σεταρισμένο, με μακριμάνικο από πάνω, έτσι πιο φαρδιά επιλογή, όπως το έχει φορέσει και η κοπέλα στη φωτογραφία, που θα εξισορροπήσει κι αυτό. Ωραία. Αχ, το δαντελένιο ωραίο, ή δεν είναι δαντελένιο. Δαντελένιο, είναι το σορτσάκι, λες. Το φόρεμα το μπλε, καταπληκτικό. Το φόρεμα, ναι. Χτυπάς και ένα σολάριουμ, για να βγεις έτσι έξω. Έτσι. Το συγκεκριμένο, παιδιά, εμένα, γενικά μου αρέσουν τα φορέματα που είναι, έχουν μακρύ μανίκι. Ναι, αλλά και είναι το καλοκαίρι και κοντό. Εδώ. Ναι, για αυτή την εποχή τώρα αυτό θα έμπαινε ακόμα. Θα έμπαινε ακόμα. Λέει το Πάσχα το φοράμε άνετα ένα τέτοιο φόρεμα. Στην εκκλησία όχι. Εκκλησία όχι, δεν θα το έλεγα τόσο προκλητικό. Πρέπει να σεβόμαστε κάποια πράγματα, εντάξει. Έχετε δίκιο, κορίτσια. Ναι, πρέπει να σεβόμαστε yes, κάποια πράγματα. Θα μιλήσουμε γι' αυτό εκτενέστερα την επόμενη εβδομάδα, να είστε σίγουρες. Mm. Η τελευταία εικόνα μετά βλέπουμε. Τολμηρή λίγο. Ναι, είναι πιο τολμηρή. Πουπουλένια. Ναι, μπότα που αυτόματα το κάνει την όλη εικόνα μας, την κάνει πιο σεξι. Μπορούμε να βάλουμε μπότα όμως τώρα αυτή την εποχή. Ναι, ναι. Δεν έχουμε ξεφύγει από το χειμώνα. Το συγκεκριμένο που είναι έτσι πιο ανοιξιάτικο ενδιάμεσο, μπορούμε να το φορέσουμε. Μπορούμε ακόμα να το φορέσουμε σαν βραδινή επιλογή. Φορώντας από πάνω κάτι πιο ανοιχτό, μπορούμε ακόμα να το υποστηρίξουμε νομίζω, ναι. Μια και ο καιρός, όπως είπαμε, δεν έχει. Να μας πεις εσύ τι φορά στο πρώτο σου ραντεβού, είσαι σε ένα πρώτο ραντεβού. Να σας πω εγώ. Για πες μας, Νίκη. Αυτά άμα είναι να κλείσουμε μαζί εμείς. Η Άννα, σε πρώτο ραντεβού, έχει βγει μόνο με αυτά που είδαμε πριν. Φούξια, αυτά τα υπερπαραγωγή. Ασχέτως ταυτότητα του άλλου, δεν έχει να κάνει. Αυτό δεν ισχύει στην Άννα, να ξέρετε. Μπράβο, της κρατάει όμως την ταυτότητά της, αυτό που είπαμε πριν. Μπράβο σου. Αλλά όμως, όταν εμφανίζεται... Να δω τι άλλο θα πει, παιδιά, σήμερα για να δω. Και πάνε στα goodies για φαγητό. Φαντάσου τώρα να εμφανίζεται εσύ, γνώμη, δεν θα πω στα goodies για φαγητό. Αυτό θα είναι από λάθος. Καθαρά από λάθος θα είναι. Είναι το μόνο σίγουρο. Καθαρά από λάθος θα είναι, παιδιά. Έχουμε εντάξει. Άλλη εικόνα, να μην πούμε παραπάνω στο μέλλον. Δεν έχουμε, νομίζω τελειώσαμε. Αχ, τελειώσαμε. Και είναι πάρα πολύ ωραία αυτά που είδαμε σήμερα. Πάντως, ναι. Εγώ έχω ιδέες τώρα τι θα αγοράσω. Πάντως, αυτό που είπαμε πριν για την ταυτότητα, πρέπει όλες οι κυρίες να μπορούμε να αναδεικνύουμε το καλύτερό μας σε αυτό μέσα από τα ρούχα μας. Δεν μας φοράνε τα ρούχα, εμείς τα φοράμε. Ναι. Αυτό είναι βασικό κομμάτι και πρέπει να το παρατηρούμε πάντα. Γιατί είναι η προσωπικότητά μας. Είναι η προέκταση του εαυτού μας
Και πρέπει να δείχνουμε έτσι δυναμισμό, αυτοπεποίθηση. Θηλυκότητα. Και ένα ρούχο που δεν μας πάει μπορεί να μας αδικήσει πάρα πολύ. Νομίζω όλες το έχουμε βιώσει αυτό. Αυτό μπορεί να μας αδικήσει πάρα πολύ και να απομακρύνει τον άλλο. Ξέρετε τι λέω. Έχω να προτείνω, έχω μια ιδέα για την Άννα. Μια πες. Την επόμενη φορά να κάνουμε ένα extreme makeover για την μπαντάνα σου. Τι θες να πεις, Νίκη μου? Όχι! Τι θέλεις να πεις? Όχι! Η παντάνα σα προς Θεού! Το κορίτσι μας είναι υπέρλαμπρο, είναι και πανέμορφο, φρέσκο. Πανέμορφο. Αλλά λέω εγώ τώρα, θα μπορούσε να γίνει ένα extreme makeover στον τισμό της. Τι θα μπορούσε να βάλει σαν... Θα τις πηγαίνανε οι αντιθέσεις, νομίζω. Η αλήθεια είναι ότι δεν τις τολμώ. Ναι, δεν τις τολμάς. Όσες φορές έχω δει, ναι. Αν κάνεις μία αντίθεση έτσι πιο έντονη, θα σου πηγαίνει φοβερά, θεωρώ. Όπως με το μαλάκι σου που το έκαψες κοντό και αμέσως. Αυτό ήθελα να το επισημάνω πριν, σου πάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Σε φωτίζει. Για πες ποιος το είπε πρώτο. Τόλμησέ το. Να τις ακούς. Τόλμησε αλλαγή. Να τις ακούς. Πρώτα απ' όλα της είπα ότι πρέπει να κόψει το μαλλί για να δείξει την ηλικία της. Έγινε. Τικ. Τώρα τη λέω για τα χρώματα. Να βάλει κάτι πιο extreme. Σιγά σιγά θα την κάνουμε γνώση την παντάνα εδώ πέρα. Να το και ξέρω. Το κόκκινο κραγιό να το υιοθετήσει πιο συχνά. Σου πάει. Να του ακούσει αυτού που έχουν κάνει σεμινάρια στα Έλληνα. Θα σα ακούω, θα σα ακούω. Λοιπόν, Άννα Καλαϊτζάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ. Μα βοήθησε πάρα πολύ. Και ναι, έχουμε ακόμα πολλέ ευκαιρίε. Να βρούμε και τα μαγαζιά να τα πάρουμε αυτά τα ρούχα. Και τα λεφτά. Και τα χρήματα. Χρήματα. Ωραία. Να κρατήσουμε αυτό λοιπόν, να κλείσουμε έτσι αυτό την ενότητά μας, ότι πρέπει τα ρούχα να τα φοράμε και όχι να μας φοράμε. Και να είμαστε αυτό. Και τα μαλλιά όχι πολύ έντονα. Να είμαστε απλές και στα μαλλιά. Φυσικές. Φυσικό. Το φυσικό είναι το καλύτερο. Ό,τι μας έχει δώσει ο Θεός, μας πάει καλύτερο, κορίτσια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε ένα break. Και δεν πάμε.